Είναι η πρώτη συγκομιδή για τον Yves De Broc και την σύζυγό του Γκάελ. Φέτος το ζευγάρι αναπτύσσει μια βιολογική σίκαλη, την οποία και θα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει καλαμάκια. Εδώ κάθε καλαμάκι είναι μοναδικό και όλα είναι χειροποίητα. Θα σου δείξω πώς γίνεται. Θα γίνεις ειδικός στο πώς παράγεται το άχυρο, αλλά πρέπει να προσέχεις. Σε αυτό το αγρόκτημα δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα. Εδώ δεν έχουμε ρομπότ, δουλεύουμε με τα χέρια μας και σεβόμαστε τη φύση. Μισό στρέμμα προσφέρει 1 εκατομμύριο καλαμάκια, τα οποία βιοδιασπώνται, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, αντέχουν στο κρύο, στη θερμότητα και μπορούν ακόμη και να πληθούν σε πλυντήριο πιάτων. Το ζεύγος De Broc αρνείται να πουλήσει τα καλαμάκια του σε μεγάλες εταιρείες και προτιμά τα μικρά παντοπολία. 10 καλαμάκια κοστίζουν 2,5 ευρώ. Πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και γιατί να μην ξεκινήσουμε με τα καλαμάκια. Το 2021 τα πλαστικά καλαμάκια θα απαγορευτούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρές βιοτεχνίες ήδη παράγουν καλαμάκια από μπαμπού, τα οποία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Στους επόμενους μήνες, ο κύκλος εργασιών θα διπλασιαστεί και στο μέλλον θα πάμε ακόμη καλύτερα. Τα φυσικά καλαμάκια είναι 3 φορές πιο ακριβά από τα πλαστικά, ενώ η παραγωγή τους ξεκίνησε στην Ασία.